Ένα συνηθισμένος τόπος. Έχει την κυκλομορφία μιας χώρας, περιέχοντας σε μια μικρή σχετικά έκταση πανέμορφες ακρογιαλιές, υγροβιότοπους, ποτάμια και πλατάνια, ιδιαίτερο φυσικό περιβάλλον, λιβάδια, βουνά και λίμνες, πετρόκτιστα γεφύρια, όμορφες πόλεις όπως είναι η Πρέβεζα, τα Γιάννενα, η Άρτα, η Ιγουμενίτσα που είναι η πρωτεύουσα των ομών, εκκλησίες και μοναστήρια και πολύ πλούσια παράδοση. Στην Ήπειρο συντελείται ένα ιδεώδες συντέργεσμα του ορεινού με το θαλασσινό. Τα ορεινά τοπία της Ήπειρου είναι απαράμιλης ομορφιάς. Εδώ βλέπετε το Μέτσοβο, μια από τις πιο γραφικές περιοχές της Ήπειρου. Το Ζαγόρι, τα περίφημα Ζαγοροχώρια, είναι από τις πιο όμορφες περιοχές της Ελλάδας και αποτελούνται από 46 ορεινά πετρόκτιστα χωριά. Το Πάπηγο, στο χωριό του νομού Ιωαννίνων, χτισμένο στις πλαγιές της Τύμφης σε ένα υψόμετρο 960 μέτρων. Η περίφημη Χαράδρα του Βίκου είναι ένα μοναδικό φαινόμενο σε όλη την Ευρώπη με αναφορά στο βιβλίο Γκίνες ως το βαθύτερο φαράγγι του κόσμου. Τα 47 ζουμερκοχώρια ανάμεσα στους νομούς Ιωαννίνων και Άρτας. Το νέο χιονοδρομικό κέντρο στο Ανήλιο. Ράφτινγκ στον Άραχθο ποταμό. Η Ήπειρος όμως έχει αρκετές από τις καλύτερες παραλίες της Ελλάδας. Η αυτογραμμή του Ιωνίου από την Πρέβεζα στην Πάργα και στα Σίβωτα και μέχρι τα όρια του νομού Θεσπρωτείας είναι πάνω από 100 χιλιόμετρα παραλίας. Βλέπετε την παραλία της Αρίλας στην Πέρδικα, το Βάλτο στην Πάργα, την όμορφη Πάργα, το Πριόνι. Ελάχιστα μέρη στην Ελλάδα αλλά και στον κόσμο διαθέτουν τέτοιες εκτεταμένες ακτές, αναλύοντες από την ανθρώπινη παρέμβαση, ιδανικές για κολύμβηση και θαλάσσια σπορ. Βλέπετε τον όρμο του Οδυσσέα, μια πανέμορφη ακτή, τα Αρτολίθια. Οι παραλίες της Ηπείρου είναι ίσως το πιο άγνωστο κομμάτι της. Εμείς πιστεύουμε ότι αν πολλοί γνώριζαν πόσο όμορφες είναι οι παραλίες της Ηπείρου, θα ερχόντουσαν πετώντας, όπως ο άνθρωπος της φωτογραφίας. Στην Ήπειρο όλα συνυπάρχουν, σε μια λειτουργική εγκύτητα, σε απόσταση απολύτως βατή για τον επισκέπτη. Σας έδειξα πολύ σύντομα ένα μικρό δείγμα από τις ομορφιές της Ηπείρου, η οποία αν και συμπυκνώνει πάρα πολλές ομορφιές, δεν αποτελεί τουριστικό προορισμό πρώτης επιλογής και δεν έχει λάβει ακόμη τη θέση που της αξίζει ανάμεσα στις επιλογές του ταξιδιώτη, Έλληνα και ξένου. Για το λόγο αυτό έπρεπε να αναζητήσουμε άλλους καινοτόμους και πρωτότυπους τρόπους για να την προβάλλουμε και να την προωθήσουμε, όπως το έργο των δρόμων στα αρχαία της θέατρα. Από την άλλη, το ότι δεν είναι προορισμός πρώτης επιλογής έχει και δύο ιδιαίτερες θετικές όψεις. Αφενός, διαφυλάχτηκε από αλόγιστη ανάπτυξη και δεν έχασε τη φυσιογνωμία της, διατηρώντας αναλύωτο το περιβάλλον και την παράδοσή της. Αφετέρου, διατηρεί σήμερα τεράστιες δυνατότητες τουριστικής ανάπτυξης. Με προγραμματισμό και σωστές παρεμβάσεις προϊονίζεται ένα λαμπρό μέλλον για τον τουρισμό της Ηπείρου. Αυτό το σκοπό υπηρετώ με εργατικότητα τα τελευταία 4 χρόνια από τη θέση του Αντιπεριφερειάρχη Πρέβεζας και υπεύθυνου για την τουριστική ανάπτυξη της Ηπείρου και πιστεύω ότι έχουμε κάνει σημαντικά βήματα. Προσπαθούμε να κάνουμε την Ήπειρο γνωστή ως ιδεώδη προορισμό 4 εποχών για κάθε εποχή του χρόνου. Η Ήπειρος με την ποικιλομορφία και τον πλούτο της μπορεί να προσφέρει αυτή την πλήρη εμπειρία κάθε εποχή του χρόνου και καλύπτει όλα τα ενδιαφέροντα των επισκεπτών, παρέχοντας δυνατότητες για θαλάσσιο τουρισμό, τουρισμό φύσης, θρησκευτικό, γαστρονομικό, τουρισμό περιπέτειας, ορεινό τουρισμό, πολιτιστικό. Στην Ήπειρο έχουν αφήσει τα ίχνη τους όλες οι ιστορικές περίοδοι και πολιτισμοί στο διάβα των αιώνων.
Υπάρχουν ακέραια ήθνη της παλαιολιθικής εποχής, της ελληνικής αρχαιότητας, της ρωμαϊκής και βυζαντινής περίοδου, της οθωμανικής περίοδου, της ενατοκρατίας, αλλά και της σύγχρονης ιστορίας της Ελλάδας. Ο πολιτισμός, ο ιστορικός και αρχαιολογικός μας πλούτος, είναι μείζον στοιχείο του τουριστικού μας προϊόντος. Η αρχαία Νικόπολη χτίστηκε από τον Οκταβιανό Αύγουστο για να γιορτάσει την νίκη του επί του Αντωνίου και της Κλεοπάτρας στην πιο σπουδαία ίσως ναυμαχία της αρχαιότητας που έγινε στο Άκτιο το 31 π.Χ. Μια άποψη της αρχαίας Νικόπολης, το αρχαίο οδείο της στην Νικόπολη, το Ρωμαϊκό θέατρο, το νεκρομαντίο του Αχέροντα. Είναι το πιο σπουδαίο νεκρομαντίο της αρχαιότητας και διασώζεται σε αρίστη κατάσταση. Το Ρωμαϊκό υδραγωγείο της Νικόπολης είναι μια μεγαλειώδης κατασκευή για τη μεταφορά του νερού στην Νικόπολη σε απόσταση 50 χιλιόμετρων. Η Κασόπη, πρωτεύουσα της Κασοπαίας, χτίστηκε πριν τα μέσα του 4ου αιώνα π.Χ. στις πλαγιές του Ζαλόγου. Η θέα από την Κασόπη είναι εκπληκτική. Το θέατρο της Δοδόνης είναι από τα μεγαλύτερα της αρχαιότητας με χωρητικότητα 15 έως 17.000 περίπου θεατές. Οικοδομήθηκε στις αρχές του 3ου αιώνα π.Χ. επί βασιλεία Σπύρου. Το αρχαίο θέατρο των Γιτάνων βρίσκεται στη Γιτάνη του Δήμου Φιλιατών, στο νομό Θεσπρωτείας, το οποίο και χτίστηκε στα μέσα του 3ου αιώνα π.Χ. Το μικρό θέατρο της Αμφρακίας είναι το μικρότερο από τα αρχαία ελληνικά θέατρα που έχουν αποκαλυφθεί μέχρι σήμερα και ένα από τα πιο κομψά, βρίσκεται στην πόλη της Άρτας. Τα αρχαιολογικά μνημεία ελκύουν ένα αριθμό επισκεπτών, όμως αυτός είναι συνήθως περιορισμένος. Το να περιμένεις τα μνημεία από μόνα τους να ελκύσουν όσο κόσμο μπορούν είναι μια μη ενεργητική προσέγγιση. Τυπικά, κάθε τόπος κάτι κάνει αποσπασματικά και μεμονωμένα για την ανάδειξη των αρχαιολογικών του μνημείων. Εμείς όμως το αντιμετωπίζουμε διαφορετικά. Η φιλία μου με τον Σταύρο τον Μπαίνο, τον πρόεδρο του Σωματείου Διάζωμα, οι εμπνευστικές μας συζητήσεις μας, οι κοινές μας επισκέψεις στα αρχαία θέατρα της Ηπείρου οδήγησαν σε μια, όπως φάνηκε στη συνέχεια, ιδιαίτερη και καινοτόμο ιδέα. Αντί να αντιμετωπίσουμε τα αρχαιολογικά μας μνημεία ως ένα τμήμα του τουριστικού μας προϊόντος που θα είχε μοιραία, δευτερεύοντα, επικουρικό ρόλο, σκεφτήκαμε κάτι πιο ενδιαφέρον. Να θέσουμε αυτά τα μνημεία στην κορονίδα μιας εναλλακτικής πρότασης προβολής του τουριστικού μας προϊόντος, δίνοντας μια μεστή εμπειρία επίσκεψης. Να οργανώσουμε τα μνημεία μας σε μια δημιουργική ενοποίηση, μια αυτοτελή τουριστική πρόταση, ένα αυτοτελές τουριστικό προϊόν. Η ιδέα ότι η ιδεώδης αφορμή αυτής της ενοποίησης θα μπορούσε να είναι τα αρχαία θέατρα της Ηπείρου, εξυπηρετούσε θαυμάσια το σκοπό μας. Τα αρχαία θέατρα θα μπορούσαν να είναι ο θεματικός συνεκτικός κρίκος που θα ενοποιούσε καταρχήν νοηματικά και θα οδηγούσε στην οργανωτική ενοποίηση της εμπειρίας του επισκέπτη. Έτσι γεννήθηκαν οι δρόμοι των αρχαίων θεάτρων της Ηπείρου. Μια πρόταση επίσκεψης, σχεδιασμένη να επιλέγεται και να αγοράζεται αυτόνομα, αλλά και να συμπληρώνει σημαντικό αυτό το τουριστικό προϊόν της Ηπείρου. Οι δρόμοι των αρχαίων θεάτρων αποτελούν ένα αναπτυξιακό σχέδιο πρότυπο σε ευρωπαϊκή κλίμακα. Εντάχθηκε πρώτο στη νέα προγραμματική περίοδο του ΕΣΠΑ με έπαινο. Μάλιστα, ο αρμόδιος επίτρεπος, όταν παρουσιάστηκε από την κυρία Ρόχου που είπε πριν ο κύριος Μπαίνος, είπε ότι θα έπρεπε όλες οι περιφέρειες να μιμηθούν την πρόταση αυτή, και όχι μόνο οι περιφέρειες Ελλάδος, αλλά όλες της Ευρώπης. Οι δρόμοι των αρχαίων θεάτρων είναι ένα έργο καινοτόμο, ολιστικό και πρωτότυπο. Ένα πρότυπο ολοκληρωμένης εδαφικής επένδυσης, όπως ανέφερε και ο κύριος Ζηρίνης στην αρχή της ομιλίας του. Το έργο αυτό απευθύνεται στην ελληνική, αλλά κυρίως στη διεθνή ανοιχτή αγορά, που είναι η δεξαμενή που θα δώσει στην Ήπειρο την αναπτυξιακή προοπτική που της αξίζει. Έχει προοπτική οικονομικής επιτυχίας και βιωσιμότητας ένα τέτοιο εγχείρημα?
Σύμφωνα με το Διεθνή Οργανισμό Προστασίας της Πολιτιστικής Κληρονομιάς της UNESCO, ο πολιτιστικός τουρισμός αποτελεί το πιο και διαφορετικό τρόπο τουρισμού. Τα ωφέλη για την Ήπειρο. Οι δρόμοι των αρχαίων θεάτρων δεν δημιουργούν μόνο κάποιες βασικές οδικές και άλλες υποδομές. Δεν αποκαθιστούν απλώς μνημεία. Δεν συνδέουν απλώς όπως κάνει ένα δίκτυο δρόμων. Δεν ενοποιούν απλώς χώρους. Αλλά κάνοντας όλα τα προηγούμενα, επιπλέον χωροθετούν μια εμπειρία επίσκεψης. Με υπέρτερο σκοπό την εξυπηρέτηση και φιλοξενία του επισκέπτη. Όταν στόχος είναι η αναβάθμιση της φιλοξενίας και η αναβάθμιση της εμπειρίας του επισκέπτη, τότε υπάρχει μια ριζική ποιοτική διαφορά στο εγχείρημα. Για πρώτη ίσως φορά, οι τοπικές κοινωνίες διεκδικούν υποδομές όχι ως αυτό σκοπό. Ο σκοπός πλέον δεν είναι αυτοαναφορικός, εσωστρεφής, αλλά εξωστρεφής. Είναι η δημιουργία μιας πρότασης φιλοξενίας. Η φροντίδα για τον επισκέπτη. Είναι η υπηρώτικη φιλοξενία, η γνωστή υπηρώτικη φιλοξενία με έναν σύγχρονο και θεματικά εστιασμένο τρόπο. Μήπως όμως αυτή η μέρημνα για τον επισκέπτη αφαιρεί κάποια πιθανά ωφέλη από την Ήπειρο και τους υπηρώτες? Ακριβώς το αντίθετο. Επειδή είναι σχεδιασμένο για την εξυπηρέτηση του επισκέπτη, εξασφαλίζει διαχρονικά ωφέλη για την Ήπειρο και για τους υπηρώτες. Οι δρόμοι των αρχαίων θεάτρων αποτελούν μηχανισμό αξιοποίησης της πολιτιστικής κληρονομιάς με στόχο την προστασία και διατήρησή της, τον τουρισμό και την κοινωνικο-οικονομική ανάπτυξη, δεδομένου ότι οι συνεργασίες που εγκαθιδρύονται είναι οι πιο ισχυρές από τις μεμονωμένες προσπάθειες. Είναι ένα πρότυπο συνέργειας. Οι δρόμοι βασίζονται στη συνέργεια μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου, του Διαζώματος, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του Υπουργείου Πολιτισμού, του Υπουργείου Τουρισμού, των Εφοριών Αρχαιοτήτων, των Δήμων, Πανεπιστημίου, τοπικών συλλόγων, τοπικών επαγγελματιών και βεβαίως των υπηρωτών. Οι δρόμοι θα προσφέρουν ευκαιρίες για τη διαμόρφωση εταιρικών σχέσεων τοπικής ανάπτυξης και συνεργατικών πρωτοβουλειών μεταξύ των τοπικών αρχών, των κρατικών υπηρεσιών και των επιχειρήσεων. Οι συνεργασίες δημιουργούν συνθήκες περιβαλλοντικά συμβατές, ενισχύουν τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα της περιφέρειας, δημιουργούν συνθήκες για καινοτόμα και επιπλέον προβολή, δημιουργούν μεγαλύτερη ζήτηση των προϊόντων μέσω της διαφοροποίησης, δημιουργούν μια μεγαλύτερη ροή των αγαθών, των υπηρεσιών και των πληροφοριών και ενισχύουν τον έλεγχο της ποιότητας μέσω της τυποποίησης. Το εγχείρημα των δρόμων είναι ριζικά αναπτυξιακό. Γιατί? Γιατί έχει κέντρο τον επισκέπτη. Εξασφαλίζει υποδομές αποσκοπώντας την προσέλκυση επισκεπτών και σε διαρκές οικονομικό όφελος με τη μορφή τουριστικού ρεύματος. Αυτό σημαίνει αύξηση του τοπικού ΑΕΠ. Δημιουργεί μια απτή, εμπορική, κοστολογημένη πρόταση, ένα τουριστικό προϊόν και βάζει την Ήπειρο στην αγορά και στη λίστα των επιλογών του υποψήφιου επισκέπτη. Δημιουργεί ένα προϊόν το οποίο θα εισφέρει διαρκώς έσοδα στην Ήπειρο, αλλά και θα συμβάλλει στην ενίσχυση της ονομασίας Ήπειρος ως τουριστικού προορισμού. Μια αηφόρος, κατά κυριολεξία, επένδυση. Προσελκύει νέους τουρίστες και τακτικούς επισκέπτες. Συντελεί στη διάχυση των επισκεπτών και διασπορά των εσόδων από τον τουρισμό σε όλη την Ήπειρο. Αυτό σημαίνει ισόρροπη ανάπτυξη. Αυξάνει τη διάρκεια παραμονής και τις δαπάνες των επισκεπτών. Συνδέει πολλά αξιοθέατα που ανεξάρτητα δεν είχαν τη δυνατότητα να προσελκύσουν τους επισκέπτες. Ενεργοποιεί μια πιο ολοκληρωμένη αναπτυξιακή προσέγγιση των προϊόντων και του μάρκετινγκ. Αυξάνει τη συνολική γοητεία ενός προορισμού. Αυξάνει τη βιωσιμότητα του τουριστικού προϊόντος και διευκολύνει τη διαχείριση της φέρουσας ικανότητας, μειώνοντας τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις λόγω της διασποράς των επισκεπτών. Έχουμε μια πρόσθετη εισρωή ευρωπαϊκής χρηματοδότησης στην Ήπειρο λόγω αυτού του έργου.
υλοποίηση υποδομών για τις οποίες είναι αμφίβολο αν μπορούσε να ληφθεί η χρηματοδότηση από τη νέα προγραμματική περίοδο. Για παράδειγμα, η αναβάθμιση του οδικού δικτύου, η μεταφορά, όπως σας ανέφερε και η κυρία Χατζηνικολάου, του εθνικού δικτύου, εθνικός δρόμος ο οποίος περνάει, διασχίζει το αρχαιολογικό πάρκο της Νικόπολης, μας δίνει δυνατότητα μέσα από αυτό το πρόγραμμα να αφήσει έξω την αρχαία Νικόπολη, να παρακάμψει την αρχαία Νικόπολη ο νέος δρόμος, εκεί είναι προϋπολογισμού 15 εκατομμύρια ευρώ. Τα 30 εκατομμύρια που θα έρθουν στην Ήπειρο με το έργο των δρόμων θα δημιουργήσουν θέσεις εργασίας και θα δώσουν ανάπτυξη στην περιοχή, πολλαπλασιάζοντας το αρχικό αυτό ποσό των 37. Υπάρχει βελτίωση της προσβασιμότητας στα μνημεία. Επειδή η έμφαση των δρόμων είναι η επίσκεψη και η εμπειρία του επισκέπτη, δίνεται ιδιαίτερη βαρύτητα στην πρόσβαση και στη δημιουργία προϋποθέσεων για αυτή. Ζητούμενο δεν είναι απλώς πώς μπορούν να αναδειχθούν αυτά καθ' αυτά τα μνημεία, αλλά πώς μπορούν να καταστούν προσβάσιμα και από τον επισκέπτη. Με τους δρόμους ικανοποιούνται αρκετές από τις προϋποθέσεις για την υποψηφιότητα, με το σύνολο των έργων των δρόμων εννοώ, για την υποψηφιότητα της αρχαίας Νικόπολης και της αρχαίας Οδόνης για ένταξη στον κατάλογο παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO. Σύνδεξη τοπικής παραγωγής, τοπικών προϊόντων και γαστρονομίας, όπως είναι οι περίφημες γαρίδες των Βρακικού. Οι δρόμοι ευνοούν αλλά και προϋποθέτουν τη σύνδεση άλλων σημαντικών εκφάνσεων της τοπικής ζωής με την εμπειρία της επίσκεψης στους αρχαιολογικούς χώρους, όπως είναι η τοπική παραγωγή και τα τοπικά προϊόντα. Δημιουργία τοπικών προϊόντων με ονομασία προέλευσης, προϊόντα POP, εμπνευσμένα από τους αρχαιολογικούς χώρους. Πιστοποίηση τοπικών προϊόντων, τοπικά σύμφωνα ποιότητος, εφαρμογή της ελληνικής υπηρώτικης γαστρονομίας σε όλα τα παρακείμενα της διαδρομής καταστήματα εστίασης και τοποθέτηση διακριτικού σήματος. Ανάδειξη των εξαιρετικών τοπικών προϊόντων της Ηπείρου, την τόνωση της τοπικής παραγωγής και της τοπικής αγοράς. Αλληλοενίσχυση της αναγνωρισιμότητας των δρόμων και της Ηπείρου. Από την αναγνωρισιμότητα των δρόμων θα κερδίσουν τα τοπικά προϊόντα και οι δρόμοι θα κερδίσουν από την ποιότητα των τοπικών προϊόντων. Σύζυξη τεχνολογίας, ιστορίας, εμπειρίας, επίσκεψης μέσω των ψηφιακών ξεναγήσεων. Και θα προσπαθήσουμε να κάνουμε τα ζωντανά τα αρχαία μας θέατρα. Σύνδεση αρχαίων θεάτρων με το σύγχρονο πολιτισμό. Βελτιώνονται οι προϋποθέσεις για το ζωντάνεμα των θεάτρων. Χάρη της βελτίωσης της πρόσβασης αλλά και της αποκατάστασης των ίδιων των μνημείων, μπορούν πιο ενεργά τα αρχαία θέατρα να γίνουν κοιτίδες πολιτιστικής δημιουργίας. Έχουμε ήδη εγκαινιάσει τη συνεργασία μας με το Φεστιβάλ Αθηνών. Συνεχίζουμε με το Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, το οποίο το καλοκαίρι του 2015 θα πραγματοποιήσει εκδηλώσεις στα αρχαία θέατρα. Τα αρχαία θέατρα της Ηπείρου θα φιλοξενούν, είναι οραμά μας αυτό, εκτός από τις αξιόλογες τοπικές πολιτιστικές εκδηλώσεις, αρκετές από τις κορυφαίες θεατρικές παραστάσεις και μουσικές εκδηλώσεις που γίνονται στην Αθήνα, στο Φεστιβάλ Αθηνών, στο Μέγαρο Μουσικής και στην Επίδαυρο. Το Φεστιβάλ Αθηνών, Μέγαρο Μουσικής και την Επίδαυρο. Μια γέφυρα πολιτισμού είναι και μια γέφυρα τουρισμού. Με αυτόν τον τρόπο βάζουμε την Ήπειρο στο χάρτη του πολιτιστικού γίγνεσθε της Ελλάδας και την κάνουμε πολιτιστικό προορισμό. Οι δρόμοι θα είναι ποιοτικός καταλύτης για το σύνολο τουριστικού προϊόντος της Ηπείρου, δηλαδή αύξηση της αναγνωρισιμότητας της Ηπείρου μέσα από μια ποιοτική πλευρά της. Επιταχυντής διάδοσης για το σύνολο τουριστικού προϊόντος της Ηπείρου, δηλαδή οι δρόμοι ως μια συγκεκριμένη πρόταση και αφορμή επίσκεψης δίνουν την ευκαιρία να γνωρίζει ο επισκέπτης όλες τις ομορφιές της Ηπείρου. Θέτουν ποιοτικά στάνταρς για την τουριστική ανάπτυξη, απομακρύνοντας την πιθανότητα επιλογής εύκολων αλλά μακροπρόθεσμα επιζήμιων μορφών τουριστικής ανάπτυξης. Δίνουν ένα καλό παράδειγμα τουριστικής ανάπτυξης προς τα έξω αλλά και προς τα μέσα, στους επαγγελματίες του τουρισμού της Ηπείρου για τον ποιον δρόμο πρέπει να ακολουθήσουν. Εκπαιδεύουν τους επαγγελματίες του τουριστικού κλάδου και τον τοπικό πληθυσμό σε μια σύγχρονη μορφή τουριστικής ανάπτυξης. Θεμελιώνουν συνεργασίες και αναδεικνύουν τις ευκαιρίες που μπορούν να προκύψουν μέσα από δημιουργικές συνέργειες. Δίνουν την ευκαιρία στους Ηπειρώτες να εκφράσουν και να δείξουν για μια ακόμη φορά την ηπειρώτικη φιλοξενία
μέσα από ένα οργανωμένο και σύγχρονο πλαίσιο. Οι δρόμοι των αρχαίων θεάτρων αποτελούν μια σπουδαία επένδυση για την Ήπειρο, η οποία αποφέρει στο οποίο ιδιάζομα και ιδιαίτερα τον πρόεδρο του, τον κύριο Σταύρο Μπένο, την κυρία Ελένη Ρόκου, για την οποία είπε αρκετά και δεν επαναλαμβάνομαι ο κύριος Μπένος, την κυρία Εύη Παπα-Νικολάου, την κυρία Μπέτη Χατζηνικολάου, τον κύριο Γιάννη Ζηρίνη, το Υπουργείο Πολιτισμού, το Υπουργείο Τουρισμού, τις Εφορίες Αρχαιοτήτων, τους συνεργάτες μου, καθώς και όλους όσους συνέβαλαν στο να κερδίσουμε αυτό το όραμα και όσους συμβάλλουν στην πραγματοποίησή του. Σας καλώ όλους να αγκαλιάσετε το όραμα αυτό και να μας βοηθήσετε να το πραγματοποιήσουμε. Σας ευχαριστώ πολύ. Μια λέξη, έτσι, εξαιρετικός. Να ακούς τέτοιο λόγο από στέλεχος αυτοδιοίκησης είναι μεγάλη υπόθεση για τη χώρα μας. Σας υποσχέθηκα μια έκπληξη που και σε εμάς έδωσε μεγάλη χαρά. Ξέρετε, μέσα σε αυτό το καινοτομικό πρόγραμμα σχεδιάζουμε το εξής τολμηρό αλλά πολύ καινοτομικό στοιχείο. Να μην περιμένουμε τη λήξη του προγράμματος στο τέλος του 20 για να αρχίσουν τα πρώτα τουριστικό γκρουπ να επισκέπτονται το χώρο. Γιατί η χώρη αυτή η αρχαιολογική είναι πολύ ελκυστική και κατά τη διάρκεια της αποκατάστασής τους. Είχαμε βάλει λοιπόν ένα στόχο, ένα χρονοδιάγραμμα να ξεκινήσουν τα πρώτα γκρουπ το 16 με όλη αυτή την προεργασία που άκουσατε σήμερα. Αυτό που ήθελα να σας ανακοινώσω σήμερα είναι ότι πριν από 15 μέρες με επισκέφθηκαν στο διάζωμα, και το λέω με μεγάλη συγκίνηση, μια οικογένεια, διαζωματική οικογένεια, που εμπνεύστηκε από το διάζωμα και τρεις υπέροχες αδελφές, τρία κορίτσια, οργάνωσαν ένα τουριστικό γραφείο και από φέτος κιόλας θα αρχίσουν οι επισκέπτες στην διαδρομή στους δρόμους των αρχαίων θεάτρων της Ηπείρου. Θα παρακαλούσα λοιπόν μία από τις τρεις αδελφές, την κυρία Πένι Κουράφα, πολύ σύντομα να σας παρουσιάσει αυτές τις ωραίες σκέψεις της.